στην ουσία τους παρά στην προσπάθειά σας, όπως τα είπατε εσείς, να βρεθεί συνένεση. Είναι γνωστό ότι, αν δεν κάνω λάθος, ότι είμαστε στην τέταρτη συνεδρίαση της συνδιάσης των Προέδρων για να βγάλουμε τα μέλη του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Κάθε φορά υπάρχει μια διάσταση με τα ονόματα λιγότερο, μάλλον ελάχιστα. Ο Πρόεδρος έκανε μια συνενετική πρόταση, συνεχώς άλλαζε τις προτάσεις προκειμένου να υπάρξει συνένεση. Σε κάθε περίπτωση όμως μπλόκαραν την σύσταση του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Εκείνο που με κάνει και αναρωτιέμαι, κύριοι συνάδελφοι, είναι η Νέα Δημοκρατία είναι γνωστό γιατί κάνει αυτή την πολιτική, γιατί μπλέκει με τακτικισμούς, χάνοντας την ουσία της αντιπολίτευσης αξιωματικής που θα πρέπει να διεξάγει. Με μου κάνει εντύπωση πώς και σε αυτό το θέμα, επαναλαμβάνω, και σε αυτό, όλη αυτή την περίοδο, το ΠΑΣΟΚ, καλά ας το ποτάμι, αλλά και το ποτάμι, ταυτίζονται πλήρως με τη Νέα Δημοκρατία. Αν πάρει κανένα στις τρεις προηγούμενες συνεδριάσεις, δεν ξέρω αν ήταν τρεις, κύριε Πρόεδρε, ήταν τρεις. Αν πάρει κανένα στις τρεις προηγούμενες και τη σημερινή, θα δει μια πλήρη ταύτιση. Είτε το είπε ο κύριος Δένδιας, είτε το είπε ο κύριος Λοβέρδος, είτε το είπε ο κύριος Νικούδης. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός το έχει. Ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ναι, δεν πειράζει. Μπορεί να σας ενοχλώ, αλλά αυτή είναι επιχειρηματολογία, κύριε Λυκούδη. Κύριε Λυκούδη, αυτή είναι επιχειρηματολογία. Λοιπόν. Το ένοχο. Το ένοχο νομίζω παρακαλώ. Είναι κατανοητό από τον ελληνικό λαό σε όλα τα ζητήματα. Από νομοθετικές ρυθμίσεις μέχρι σημαντικά ζητήματα όπως αυτό που καλούμεθα κύριε να προχωρήσουμε. Συνάδελφε. Κανένα επιχείρημα άλλο, ακόμα, όχι στο διατάφτα απλώς, κύριε Πρόεδρε, ακόμα και στα επιχειρήματα τα ίδια. Και πρέπει αυτό να το πούμε. Κύριε Μπαλαούρα, μας συγχωρείτε. Να επισημάνω ότι έχουμε πει επανειλημμένα ότι η διάσκεψη των Προέδρων δεν είναι σωστό να μεταβάλλεται σε ολομέλεια της Βουλής, όπου οι ίδιοι άνθρωποι, εμείς άντρες και γυναίκες, διασταυρώνουμε και τις απόψεις και τα ξύφη και τα ονόματα. Είναι άλλου τύπου η διαδικασία. Δεν ξέρω αν αναφέρεστε σε ως προς αυτό, ναι. Ως προς αυτό, ναι. Κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, για την αναφορά στην ταύτιση των κομμάτων και τα λοιπά, την ιστορική. Ναι, ωραία, δεν είναι της παρούσης συζήτησης. Μα κάποτε στην πρέπει να τα πούμε. Θα τα πούμε. Ωραία, να τα πούμε. Λοιπόν, εγώ σας είπα και από την αρχή εισηγητικά ότι δεν είμαι στη θέση σας. Αν είμαι στη θέση σας, εγώ είμαι ένα μέλος της Επιτροπής αυτής της συνδιάσης των Προέδρων και μπορώ να μιλήσω. Και λέω τώρα, μια και γίνεται και η παρέμβαση από τους συναδέρφους τους άλλους, θα δώσετε κι εσείς, συνάδελφοι των άλλων κομμάτων, τα λεφτά πίσω, όπως έχει πει η Νέα Δημοκρατία στους καναλάρχες. Να δούμε. Λοιπόν, τώρα περιμένουμε, λέει, την απόφαση του Συμβουλίου. Δεν έχει πει ποτέ αυτό η Νέα Δημοκρατία και επειδή κρατιόνται πρακτικά, με συγχωρείτε που παρεμβαίνω. Ποτέ. Τότε είναι ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, εκφραζόμενοι από τον Κουμουτσάκο, κύριε, από τον κύριο Κουμουτσάκο, κύριε. Παρακαλώ. Συνοψίστε. Λοιπόν, ωραία, συνοψίσω, ναι. Λοιπόν, τώρα περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, που δεν υπάρχει καμία σκέψη, το είπαν και οι άλλοι συνάδελφοι. Φτάσει στο σημείο όμως, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ να μην πω. Υπήρξαν συνάδελφοι εδώ μέσα που είπαν ότι προσπαθούμε να στήσουμε εμείς τους δικούς μας καναλάρχες στη θέση των παλιών. Χρειάζεται μια απάντηση. Ποιοι είναι αυτοί οι καναλάρχες που πάνε να στήσουμε? Τους ξέρει όλος ο κόσμος. Μιλάγατε και λέγατε ότι θα κοπεί το Sky ή γιατί εκείνο το άλλο. Το Sky πήρε πρώτο στην άδεια. Λοιπόν, εδώ υποθήκανε. Εγώ δεν λέω τίποτα παραπάνω πέραν αυτού. Ακόμα και ο αριθμός αδειών ξανά υπόθηκε. Όταν από το 2007 Μάνος, Χιτήρης, Ρουσόπλος λέγανε ότι είναι πολλές οι τέσσερις άδειες, ακόμα και οι τέσσερις άδειες. Τελειώνω. Ο κύριος Χατζηδάκης, κύριε Πρόεδρε, προχτές μετά την ανακοίνωση της πρόθεσής σας, έκανε δηλώσεις, ο αντιπρόεδρος δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, έκανε δηλώσεις στη τηλεόραση και είπε ότι η Νέα Δημοκρατία, το διαβάζω κατά λέξη, δεν είναι κολλημένη για τη συγκρότηση του Σουρού. Και έγινε σ' άλλος μετά, τον τραβήξανε πίσω, του ρίξανε πόρτα με λίγα λόγια, όπως το λέει ο λαός.
Κρύβονται λοιπόν, κατά τη γνώμη μου και τελειώνω, κρύβονται από συμφέροντα, είναι δηλαδή με λίγα λόγια η Νέα Δημοκρατία βαποράκια των καναλαρχών και του συστήματος των άνομων συμφερόντων. Έτσι δεν πειράζει, εγώ θα τα πω, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Όχι, θα τελειώσουμε, κύριε Μπαλαούρα. Κύριε Λοβέρδο, είπα για τη Νέα Δημοκρατία εγώ τώρα. Εντάξει. Δεν εννοώ τους παρόντες. Δεν εννοώ τους παρόντες. Πάντως δεν είναι επιτροπή ειδική για αυτό το θέμα. Η διαρκής επιτροπή της οποίας προείσταται ο συνάδελφος ο κύριος Συρίγος θα είχε τη δικαιοδοσία πάνω σε αυτό το ζήτημα να εξελίξει μια συζήτηση αυτού του τύπου. Με τα επιχειρήματα, τις κόντρες, η διάσκεψη των Προέδρων που είστε ως Πρόεδροι των Επιτροπών εδώ και είμαστε όλοι με το θεσμικό μας ρόλο, είναι καλό να περιορίζεται ως αίτημα, το λέω, δεν είναι κάπου γραμμένο. Και ως έκκληση να περιορίζεται στη θετική αποτύπωση των απόψεων. Αυτά υποθήκανε όμως, ότι θα πάει να βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ τους καναλάρχες. Δεν το έκανα το μυαλό. Έχουν υποθεί στο δημόσιο χώρο και απαντιούνται μέσω των κομμάτων, της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, των προσώπων, των καναλιών, όχι στη διάσκεψη του Προέδρου. Μια φράση ακόμα. Ωραία. Εντάξει, εγώ διαφωνώ, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν γίνεται όμως. Δεν πειράζει. Όμως υποθήκανε. Αν τα πάρεις, κύριε Πρόεδρε, το ένα διαφορετικό από το άλλο, το προσθέσεις, υποθήκανε. Κύριε Μπαλαούρα, παρακαλώ, συνοψίστε. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι επειδή υπάρχει ένδυα πολιτικού σχεδίου από τη Νέα Δημοκρατία, θεωρώ ότι και από άλλα κόμματα το έχουν ρίξει στους τακτικισμούς και στις κινήσεις, ας πούμε, κάτω από τη ζώνη και κάτω από ορισμένα πράγματα. Τέλειωσα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κουράκης έχει το λόγο.